φανάρια παργαρισμένα. Αυτοί θα ανοίξουν το χώρο εδώ, στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Αυτοί είναι εδώ παρόν με τα τρακτέρ. Είμαστε βλαμμένοι. Δεν το κάναμε για γούστο. Το κάναμε γιατί νιώθουμε την απειλή στο λαιμό μας. Πάνω από 20.000 κτηνοτρόφοι έχουν φύγει από την παραγωγή τα τελευταία 4 χρόνια. Και άλλοι 30.000 είναι έτοιμοι να φύγουν. Δεν μας έφερε εδώ κανένα βίτσο. Μας έφερε η αγωνία μας. Μας έφερε η συσσόρευση προβλημάτων εδώ και 5 χρόνια. Αυτό μας έβγαλε στους δρόμους. Σήμερα σε όλη την Ελλάδα είναι πάνω από 25.000 τρακτέρ. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό μετά την μεταπολίτευση. Δεν μολαθήκαν οι αγρότες, ούτε οι κτηνοτρόφοι, ούτε οι αλληλείς. Δίνουν ένα μεγάλο μήνυμα και στην υπόλοιπη κοινωνία, αλλά και πολύ περισσότερο στην κυβέρνηση και στα κόμματα. Να βάλουν καλά στο μυαλό τους τα φελέγοντα που έχουν βάλει τον ένα μετά τον άλλο και παίρνουν ψεύτικα, με ψεύτικα λόγια την ψήφο του ελληνικού λαού. Να σταθούν επάξια, αντρίστικα, απέναντι στο έθνος. Το κράτος το διάλυσα. Μένει το έθνος και το έθνος είμαστε εμείς. Αδέλφοι σας, ως οικοδεσπότης, ΙΠΕΚ έχει την έδρα στη Θεσσαλονίκη, σας καλωσορίζουμε και εμείς, όλους εσάς που έχετε έρθει από τη μακρινή Κρήτη μέχρι και τον Εύρο. Είμαστε όλοι μαζί, όλοι οι κτηνοτρόφοι μαζί, όλοι οι αλληλείς, όλοι με ισοκόμιδες εργάτες, οι εργαζόμενοι στο ΡΟΓΑ, όλοι μαζί είμαστε εδώ. Είμαστε μαζί με τον Προμακώνα. Είμαστε μαζί με την Νίκαια, είμαστε μαζί με τα Τέμπη, είμαστε μαζί με την Κουλούρα, είμαστε όλοι μαζί, ενώνουμε τη φωνή μας όλοι, απέναντι σε αυτό που έρχεται. Είμαστε εδώ, από άκρη σ' άκρη η χώρα, από τη Μακεδονία την περήφανη, έχει κυλοκομωμένο Κρήτη. Και πρωτοφωνάζουμε ένα περήφανο όχι, όχι στους καταπιεστές, όχι σε αυτούς που προσπαθούν να σβήσουν τον αγρότη από τον ελληνικό χάρτη. Κύριοι πολιτικοί εκπρόσωποι όλων των κομμάτων, όλοι σας! Θάλασσα, ήλιος, σταφύλι, ροδόκινα, φρούτα, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Ποιος σας είπε ότι εμείς δεν παράγουμε? Εμείς παράγουμε, εμείς θα έχουμε το πλούτο στα χέρια μας και εμείς θα διαχειριζόμαστε το πλούτο μας. Στο οποίο συμμετέχει όλη η Ανατολική Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική. Βρισκόμαστε εδώ γιατί αντιδρούμε στα μέτρα της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό, το φορολογικό, το κόστος παραγωγής. Καλούμε τον Πρωθυπουργό να αποσύρει άμεσα τα νομοσχέδια και να συζητήσει από μηδενική βάση. Ζητούμε από τους βουλευτές μας να αντιδράσουν σε αυτά τα σκληρά μέτρα γιατί δεν πρόκειται να τους δεχτούμε ξανά στα χωριά μας. Σήμερα τα εγκαίνια θα τα κάνουν οι αγρότες και όχι ο Πρωθυπουργός που είναι ανεπιθύμητος εδώ.